Dziękuję bardzo. Następnym mówcą jest pani Sofia Sakorafa. Półtorej minuty. Κύριε Αντιπρόεδρε, από το 2010 μέχρι σήμερα, 7 ολόκληρα χρόνια, η ίδια ιστορία. Η Ευρώπη σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προσπαθούν δίθεν να σώσουν την Ελλάδα και αυτή δεν σώζεται. Αν αυτή είναι η αλήθεια, όσοι εκπώνησαν τα αλλεπάλληλα σχέδια σωτηρίας θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί, αφού με την αποτυχία τους, όπως οι ίδιοι λένε, κινδυνεύει το ευρώ και η ευρωπαϊκή συνοχή. Η αλήθεια όμως είναι άλλη. Η ελληνική κυβέρνηση δυστυχώς υπέγραψε όλα όσα απαιτήσατε ενάντια στην εκφρασμένη θέληση του ελληνικού λαού, αλλά και στις θεμελιώδεις αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων για 100 χρόνια θα κάνουν πλάτσικο οι δανειστές σωτήρες μας στη δημόσια περιουσία του ελληνικού λαού. Και σήμερα, δήθεν για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, υποκρίνεστε διαμάχη με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Συμφωνείτε όμως ουσιαστικά και στην πλήρη ασυδοσία στις εργασιακές σχέσεις, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα. Η αλήθεια είναι ότι υπηρετείτε το σχέδιο επαναπατρισμού της βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι φτιάχνετε κράτη ειδικές οικονομικές ζώνες και η Ελλάδα είναι το μοντέλο σας. Η αλήθεια είναι ότι υποτιθέμενη αστάθεια στο ευρώ, που προκαλεί δήθεν το ελληνικό πρόβλημα, κάποιοι θησαυρίζουν. Το εμπορικό ισοζύγιο και οι συνάδελφοι της Γερμανίας και τα πλεονάσματά της τους αποκαλύπτουν. Η συνέχιση αυτής της πολιτικής συνιστά πλέον ευθεία επίθεση σε κάθε Έλληνα και Ευρωπαίο πολίτη. Ο ελληνικός λαός, αλλά και οι λαοί της Ευρώπης, πρέπει και θα αντιταχθούν στα δικά σας σχέδια, αγνώντας τις δεσμεύσεις της οποιασδήποτε κυβέρνησής τους. Ευχαριστώ. Muchas gracias. Señora Fonestock. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die Blumen fangen bald an zu blühen, die Abende werden lauer und Griechenland kämpft mit der Staatsinsolvenz. Es nähert sich also bald ein europäischer Frühling, wie er seit 2010 ganz